Και ο Νίκαρος μας που την άλλη είχε ένα στυλιστικό ατόπιμα του τη βδομάδα. Έλατε μαζί. Ωραία, δακυλίκη. Πρόεδρε, αγάπη μου, μα πήγες με το μοκασίνι χωρίς τη κλατσουρούλη στάιλ. Και ο παντελόνι κανονικά, τρία κάρτα. Σαν να μωμοτσέ, λίγο κοντό. Όχι σαν ιδέα μου. Που κάθεται, ήταν που έσυρεν στο πλήμα. Κάτι θα του έκαμε η κυρία Άντρη του παντελόνιου και εμίτσα. Εν εξήγητε διαφορετικά. Κορία Άντρη, πού είσαι? Κι άσε πάντα και να σου τα μπήξω. Στους πόσους βαθμούς έβαλε στο πλυντήριο να πλύνει το παντελόνι μου τον γκριζόν? Τον γκρίζωνε τη λινάτσα που πιάσα την άλλη φορά που το Woolworth. Στους 40 αποκλείεται, περιπέζει. Εσούρος ενέλησε και έσταξε. Κοντίνανε στο πλήμα να γίνει τρία κάρτα. Περιπέζουν μας τα social media κατουρούν μας οι shit. Τεσέ γυαλά μου μέσα. Κι μήνες εσύ που το γόρασα, αγάπη μου. Τα πράγμα, αστοχία υλικού. Με φουτουνιάζεις γιατί ξέρεις άμα σύρωτα τα σάκα κεντράρω, α. Εν και αστοχώ. Μα κύριε λέει δηλαδή, κύριε λέει σου. Άδε ποδά κατάσταση. Άδε κυλίκι, να πιέν το παντελόν. Έκαμε μας το καλό τζερινό. Το γυλεκάκι που φοράς, εγώ στο χωραμένο. Το παντελονάκι που φοράς, εγώ στο χωραμένο. Εν ταραμένο, έκαμε μας το μαύρο τζερινό. Αλλόν αμπλήμαν και θα γίνει το παντέλον ο Νίκαρε μα πιένεσαι στο ψάρεμα. Μας κάνουν τα λαουλά. Εφάμα τσικούνου πήρε κουμπά. Μα τι να πω. Βρισκόμαστε στη Λεκατά μια σε ταβέρνα, σε μια μεγάλη παρέα και αναγκαστήκαμε να τρέχουμε τους γιατρούς, να παίρνουμε αντισταμινικά, να σηκωθούμε να φύγουμε από το τραπέζι μέσα στη Λεκατά. Τι να σας πω. Σμήνω στα κουνούπια και διότι κανείς τι μέτρα παίρνουν. Σμήνω στα κουνούπια, όλα χιλιάδες κουνούπια, μιλιούνια. Σαν να τρώνε το μεζέν του στη Λακατάμια μέσα στην ταβέρνα, ο κύριος Σάβης ο καμπάνο του και ζήνει στην παρέα του. 1200 κουνούπια έκαναν το γιάωμα. Εκαταφάναν τους, ερουφίσαν τους που μια μπότσα γέμα. Άι, και τα σεφταλιά, τα φέλια, τα τούτα, σε βούραν να πια αντισταμινικά, πέρ και γλιτός. Το κέντρο της Λακατάμιας, καλά πόσοι ο κόσμος έχει. Εγώ τι ρωτούμε, πόσοι ο κόσμος. Και άκουσα ότι παιδιά μας την κάναν τη μέση. Φορούσαμε κουστούμια. Φορούσαμε κουστούμια. Καλά, πώς πήγε το η κεραία του που πέρασε το κουστούμι. Πέστε μου. Μα επορέξασαν τα κουστούμια. Μεταλλάχθηκαν τα κουνούπια. Ναι, Μιχάλα ρε μου, ναι, μεταλλαχτήκαν τα κουνούπια, ρε κομπά. Είναι ικανά πως τεσμίγε τσετσέ. Έτσι μετάλλαξαν ούτε στους Transformers. Και φόραν και ο κουστούμιν ο άνθρωπος στο Καζμίρ, εντάξει, και τσιμπούσαν τον πα. Εν τω μεταξύ, τούν τα εξωτικά μεταλλαγμένα κουνούπια να δούμε είναι τα που φέρνουν μαζί τους. Δάγκιος, κίτρινος πυρετός, ζίκα που ήταν πριν από μερικά χρόνια στην επικαιρότητα. Όλα αυτά χρειάζονται αυτά τα ειδικά κουνούπια που μέχρι πρόσφατα δεν τα είχε η Κύπρο. Δεν έχει εξωτική αρρώστια που να μέσου συγκολλήσουν. Κατήσι μας, εγκλέπετε. Ας τοποθετηθεί ο κύριος Καραγιάννης, ο ιατρικός μας συνεργάτης της εκπομπής, να δούμε τι πρέπει να προσέξουμε με τους κουνούπους. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, είναι γεγονός ότι αυτόν το καλοκαίρι έχουμε γεμίσει με διάφορα είδη κουνούπιων, τα οποία μας κυνηγούν μέρα και νύχτα με πολύ άγριες διαθέσεις. Οι περισσότεροι κούνουποι είναι παντός καιρού και εξοπλισμένοι με μεγάλη προβοσκίδα, η οποία μπορεί να διαπεράσει και τα πιο χοντρά ρούχα, κότον, λινά, λάικρα, κολάν, μαγιό συνθετικά και μη. Τα άταχτα αυτά κουνούπια είναι καφέ του απογείωσης και προγείωσης, φέρουν δύο εξολέμβια φτερά με τα οποία μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες. Επίσης διαθέτουν νυχτερινή όραση και υπερσύγχρονο ραντάρ μεγάλης εμβέλειας με το οποίο μπορούν να αναγνωρίζουν πολλαπλούς στόχους από μεγάλη απόσταση. Τα άταχτα αυτά κουνούπια είτε βρισκόμενα εν τίζη ή κάπου προσγειωμένα με την πρώτη ευκαιρία θα μας επιτεθούν για να μας κάνουν μπίμπι με την προβοσκιδούλα τους. Είναι γεγονός ότι η καλύτερη μορφή άμυνας για αυτά τα μικρά τερατάκια είναι το air condition. Ξεκινήστε το air condition σας, ρυθμίστε το στους 17 βαθμούς και τέλος. Σε αυτήν τη θερμοκρασία η προβοσκιδούλα του κουνουπιού θα παγώσει, θα θουρώσει και δεν θα μπορεί να σηκωστεί. Έτσι το κουνούπι θα καταστεί ανίκανο να μας κάνει πίμπι. Αν δεν έχετε air condition, την έχετε βαμμένη και σίγουρα θα πιμπηθείτε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Και σας εύχομαι ολόψυχα ένα γλυκό καλοκαίρι από όλον τον κόσμο της επιστήμης. Καλό καλοκαίρι κύριε Καραγιάννη μου και προσοχή μου τις προβοσκιδούλες των κουνουπιών. Η Γερμανία σειράσει το Περού. Ακούσετε, ήταν που ανακαλύψαν οι αρχαιολόγοι κάτω.
Αυτό που έκανε τρομερή εντύπωση στους ειδικούς είναι το γεγονός πως η μούμια που χρονολογείται χιλίων χρόνων είχε άθικτα μαλλιά. Στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν φαίνεται πως τα μαλλιά της μούμιας έχουν μείνει στη θέση τους χωρίς να λιωθεί ούτε καν η τρίχα καθώς φαίνεται. Και εμείς κυρώνουμε για να τα βάλουν. Χίλιο χρονών μούμια. Χίλιο χρονών μούμια έλυσαν και στα ξελάχη μαλλιά και μας φίας. Ούτε ασπρίσαν εν τω μέρα. Πάντα με κάνουν τα μέας που τότε. Άρα στο κοτήσιονε και μινοξιδίλη που τους έβαλε. Του τη μούμια για να κρατούν. Για δυνατόν κράτημα, να. Πάνω απ' όλα έζησε χίλια χρόνια και πάει ρε κουμπ. Και είπα σας το χίλιες φορές. Άμα αν είσαστε στον αέρα μιας ζωντανής εκπομπής, προσέχετε δυο και τρεις φορές. Καραδοκούμε. Είναι με το ποιες ώρες, ποιες περιόδους θα διάσκεται στα τέτοια λαφουμέντο και μασκουριόρε με τεγκομένετε όντε και η αγγέλο πατημέντο φλοκονταργέλε. Έλα Μαρασία σου μία σου συμπατέρα. Επιρκόλυε μας τον στον αέρα η κυρία Δέσπο. Ελίσσα εν του τσιάρου. Εφού μαρέν τον τζόπιο αρέσκει. Κυρία Δέσπο, είσαστε στον αέρα τα γέρημα. Καρτεράτε να πάει break τουλάχιστον. Αρκώσετε, πας στο τσιάρο. Πάλι καλά. Πώς μας έκαμε και ποτούν τα κυκλούκια και συνεχούθηκα ρε. Με τον καπνό. Τώρα αρχίζει να τρέχει προκειμένου να περάσει παρανόμως στις ελεύθερες περιοχές. Στην προσπάθεια τους τρεις αστυνομικοί να τον ανακόψουν, δύο γυναίκες αστυνομικοί και ένας λοχίας που βρίσκονταν εδώ εν ώρα καθήκοντος, τους κούντιξε, έπεσαν κάτω, τους τύπησε. Η μία μάλιστα εξ αυτών είναι με ρήξη όμου. Ακούμπαρε, μα ποιος εμπούταν τούτος ο τύπος και κουπάνησε του just like that, τρεις αστυνομικούς. Ο Τούρκος Ράμπο, ο Ράμπογλου, τόσον εξοπλισμό που έχω, εξαρτίζει, bulletproof γυλέκ. Και ναι, καταφέραμε να τον αντικόψουμε, να τον αναχαιτήσουμε. Όταν τους λέμε ότι οι άνθρωποι που υπηρετούν στο φράγματα πρέπει να φορούν επιχειρησιακή στολή, ναι, που θα τους βοηθήσει σε τέτοιους είδους περιπτώσεις, ναι, το μόνο που τους ενδιαφέρει πάνω στα γραφεία είναι να φορούμε την γραβατούλα μας και το σκαρπίνι σαν παπουτσάκι. Και σας πληροφορώ ότι χθες, λόγω της στολής, ήταν το 40 με 50% της αιτίας που χτύπησαν οι μια συνάδελφος, γιατί έτρεχε με το σκαρπίνι και με την γραβάτα. Καταλάβετε να μου γίνει και ευρούσαν τον Τούρκο οι αστυνομικοί μας με η γραβάτα και ο σκαρπίνι. Ποτσίον που φορεί ο Χρυσατής. Αυτά και με αυτά δεν μπορείτε να φανταστείτε τη δυσκολία να άτρεξεις με το σκαρπίνι και την κλατσούα την κοφτή. Ρωτήστε με που τρέχω πάνω γιατί δεν φτάνω στον όμιλο και θέλει και πολλά. Εκούν τη χέντου στο Τούρκο. Φάγαν τη χαμέ τα πλάσματα. Έτσι μπορούμε να τα έχουμε νουλα ρε παιδιά. Ή θα έχουμε τους αστυνομικούς μας όμορφους εμφανίζουν με ολουστρούν το σκαρπίνι και την κρεβατούα ή με εξαρτήσεις όπως τους αστακούς. Και αλέξατε και παίρνετε. Όλες οι πρώτες ύλες, δηλαδή από το λάδι μέχρι το ψωμί, μέχρι από τα ψαρικά και τα αναψυχτικά και τα νερά και οι μπύρες, γενικά τα πάντα έχουν ακριβώς. Να ία μου τα πάντα, δεν έμεινε τίποτε πίσω, ούλα πια νύσια πάνω. Έγκανε που στην Κύπρο είναι τιμές στα παραπάνω εστιατόρια, έτσι μπούσα χωρί λογών. Τώρα θα είναι χειρότερη η κατάσταση, αν επίαν του τα ούλα πάνω. Σκεφτεί να πιάνεις 800 ευρώ μισό τον μήνα και να πάει να φάει με γυναίκα σου σαν εστιατόριο. Πώς θα βγάλεις τον μήνα. Να δοκιμάσεις μόνο κανένα αυκού ή κανένα μισό αβοκάτο και πάλι. Να κλάψει πούγκα σου, διότι είναι έναν κουρμέ και ποδούτα και ξέρω κουβέντα. Μα κάμετε εικόνα. Καλησπέρα κύριε, κυρία, να σας σερβίρω εφιαλωμένο νερό. Ούτε για όνομα του Θεού, μην μας βάλεις από τούτο. Φέρμαστε σφουντάνας όλα να με χρεώνετε το πύλι μας που τα τώρα. Αγάπη, τι λέει στο ανθρώπου, βεβαίως θα μας σερβίρετε νεράκι, ευχαριστούμε. Μπορώ να σας συστήσω το steak από Αυστραλία. Πόσα που είναι? Είναι 95 ευρώ τα 300 γραμμάρια. Αγία μου, ρωμαν πελίνα μέσα, 95 ευρώ που κλείω εισιτήρων προσφορά και πάω Σίδνεϊ Γέρκο. Σταμάτα, κόψε κάτι το Σίδνεϊ, έντζεδα με δίπλα. Να μου να βρούμε να φάμε εδώ μέσα. Έχει τίποτα να φάμε εδώ μέσα. Ορίστε. Κάτι λαλό πιο έτσι απλό να φάμε, υπάρχει. Ναι, υπάρχει ασταγός μεσός από άγρια σπαράκια. Πόσα που είναι? Είναι 95 ευρώ το κιλό και είναι ζωντανή. Θέλετε να τους δείτε? Πόσα να φτιάξουμε. Όχι, πιστεύουμε σας. Να ρίξουμε μια ματιά στο μενού και να βρούμε. Ναι, θα δούμε το μενού. Ευχαριστώ. Να φάω chicken να κεντρελώ σου τώρα. Θα πιάσουμε τα μανιτάρια με το λάδι τρούφας. Ε, μωρό μου, 40 ευρώ τα γέρι μας για τα κλεισμένα. Με 40 ευρώ φυτεύγω 12 σκάλες μανιτάρια μες στην αυλή. Ναι, μου φαντώνω μας κάνεις χώμα. Συγγνώμη, παιδί, παραγγείλουμε.
Παρακαλώ. Είναι εύκολο, σας παρακαλώ, να μας φέρετε μόνο το line της τρούφα, ρε κουμπάρ. Τι λέτε, κύριε, δεν σερβίρω μόνο καρικεύματα. Είναι σωστό και σεβαστό, ναι. Φέρτε μας καλό complete, ολοκληρωμένο το πιάτο, με την τρούφα, το μανιτάρι του, το line του. Φέρ μας το έτσι όσα χαμε, να το μυρίσουμε και επ' αυτό πίσω. Α, τι λέτε, κύριε, δεν είμαστε σαν του τσάριγον ή φασφουτάδικον, είμαστε σοβαρό εστιατόριο. Σερβιτόρε μου, έχει τίποτε να φάμε, ρε κουμπάρε, να μην εξαπολύσουμε τον νεφρό μας, δάμε. Αυτό που θα σας έλεγα είναι το ψωμί με το βούτυρο που είναι 10 ευρώ το κουβέ. Καλά, τώρα χρεώνεται αλήθεια ξεχωριστά το ψωμί που το βούτυρο. Ναι, διότι ο βούτυρος μας είναι εισαγωγή από την Ελβετία. Ξέρετε, είναι από ελβετικές αγελάδες που βόσκουν στις ελβετικές Άλπεις. Ιω, άμα βόσκουν στις Άλπεις, όλοι να μην σταλαιπωρούμε. Να σας πω, φέρτε μας που μια κόρτα ψωμί δίχα βούτυρο, ρε κουμπάρ. Να τη βουτούμε μέσα στο νερό και να τρώμε, ρε κουμπάρ, να σπάσει το πλάνα. Ήρθαμε εδώ να φάμε να μας κάτσει ο κούκος αηδόνι. Ρε κουμπάρ, φά το ψωμί σου και κρύψε. Έχουμε γάμο μετά να πάμε και ήρθα στον τύπο μας. 30 ευρώ είναι ο κουμπάρ. Αουσί, να μου χρώσεις με το βούτυρο τον άρπια. Θα να πάμε που βρέσει. Έλε δηλαδή, ρε κουμπάρ, έλε, ρε παρέα. Ξηκώ σου για δείπνο. Εύκαλες της τότε η γυναίκα σου που τη μούτη, ρε παρέα, έντομε. Πώς επέρασαμε τον κατακλυμμό μας, εσύραμε φουσκούες με νερά, επιάμε τα λάστιχα του ποτίσματος. Splish, splash, I was taking a Έλα γε μου, long about a Saturday πόλεμος night. Κανονικό. Πλοκαμπινιές, ομπρέλες, παούθηκα, τα πάντα, μάνικες. Τώρα μπορεί να χαζεύτη όλο ο αρκασμός του νερού. Όχι να κάνετε τώρα και να πονουνούλα. Ελπίζω το νερό να ήταν από καμιά διάτρηση που κανένα λάκκο να μην έφυγε όλο ο αρκασμός στα σίγια. Του χρόνου έχουμε σας άλλη λύση για πεντακάθαρο νερό όμως. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στον επόμενο κατακλυσμό θυμηθείτε το νερό σας να είναι πεντακάθαρο σονάτο, φίλες και φίλοι. Νερό πιστοποιημένο από αμερικάνικα και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί. Η διαφορά είναι στο φίλτρο. 0,1, 0,2 και 0,4 microfiber. Μη γεμίζετε άλλο τις φουσκούλες σας και τους κουβάδες σας με νερό από τα βορβόπυλα, φίλες και φίλοι. Από λάκκους και διατρήσεις. Κάνετε κακό στο δέρμα σας. Εμείς σας έχουμε τη λύση. Φιλτραρισμένο υγιεινό νερό για τις σίκλες σας. Απαλλαγείτε επιτέλους από τα βακτήρια στο νερό του κατακλυσμού, φίλες και φίλοι. 1 ευρώ τα 100 λίτρα. Θα πίνετε και θα πιτάτε ένας του άλλου με τις μάνικες αβέρτα, φίλες και φίλοι. Ένας συνεργάτης μας έρχεται στο σπίτι σας εντελώς δωρεάν και σας κάνει σούπα λούμα, φίλες και φίλοι. Και όλα αυτά εντελώς παντελώς δωρεάν. Καλέστε τώρα για το δικό σας πεντακάθαρο νερό του κατακλυσμού. Θα μας δικαιώσετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας. Τούτη είναι η λύση, παιδιά. Και τέλος, φίλες και φίλοι. Όπως η μισή ελληνική showbiz, ήρθε το τρίμερο του κατακλυσμού στην Κύπρο για να ταρπάξουν, για να τραγουδήσουν. Αλλά επειδή μυστικό αρκούδι δεν χορεύει, άρκεψαν για μαϊρέματα. Έτσι. Αυτό είναι το κλεφτικό μασάκι, άμα φύγουμε και είναι μέσα και τώρα θα τα παίρνουμε. Ναι, κατατοπιστικότατος ο κύριος Γιώργος. Αλίστα. Έμαχε και ο Σάκιν κλέφτηκον της παιδιάς, κύριε Γιώργο. Θέλω και εγώ. Ας δούλεψα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εντάξει, ο Σάκιος όπως που ανοίγει πόρτα του υποβρυχίου, πανικοβλημένος, αγχωμένος, σάνεται, δηλαδή είσαι να πεταχτεί κάτι που μέσα. Σάκι, με φώσε μάνα. Είναι κλέφτηκον πόσοι μέσα. Εν και κάνει. Άμα τζέφαν το όμως, αγία μου, το αισθάνομαι πρέπει να άλλαξαν και τα τραούθια του που λαλεί ο λόστου που τη γεύση. Έτοιμοι! Εδώ είμαστε παιδιά, στην παιδιά, αισθάνομαι. Για να δοκιμάσουμε το παραδοσιακό κλέφτικο. Συγγνώμη. Έτοιμοι! Όπως είναι γνωστό, το κλέφτικο πήρε το όνομά του από τους κλέφτες που έκλεβαν τα αρνιά και τα ψήναν σε πρόχειρους φούρνους. Έσκαβαν βαθιά μέσα στη γη για να κρύψουν τη μυρωδιά από το ψήσιμο. Σήμερα όμως αισθάνομαι πως δεν μπορώ να κρύψω την πείνα που με κρατάει από το πρωί. Κουρκουρίζει η κοιλιά μου μπροστά σε τέτοιο θέαμα. Κλεφτικό αυτό για να φας. Θα σου κάνω και μασάς τα πόδια σου αν φωνά. Πραγματικά αισθάνομαι ότι είναι πολύ νόστιμο. Μαγικό. Αισθάνομαι ότι σε χωροτεύει. Σ' ό,τι έχω σκεφτεί, ό,τι έχω ονειρευτεί. Σε χωροτεύει. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Έχουμε και αυτές πατατούλες. Α, είναι γουέτσις. Δεν μου βάζετε τίποτα για γουέτσις. Μπόνους δωράκι. Υπήρχες πάντα μέσα στο ψινί. Συγκατοικούσαμε με το κορμί. Δεν παίζουν την πατάτες ρε
ένα δοκιμάτι, κύριε Γιώργο, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, φάε το φτώ σου κι εσύ. Μην αντιστέκεσαι, πατάτα έρχεται και φεύγει η λογική. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, φάε πατάτα εσύ. Το κλεφτικό εμπέζεται, καμέντι, αμπέλινο σάγης. Για την επίσκεψη Νίκαρου στο Νικούι. Πάμε να τους πω θαυμάσου. Ω, χαρινέ μου τους, χαρινέ μου τους. Οπ, μα ένα λεπτό. Είναι μόνο το πράγμα δάμε που γυαλίζει. Ζουμάρετε. Ζουμάρετε ρε να... Εντασάκι ρε παιδί. Εντασάκι είναι όντως. Και έωσε το κύριος Χριστοδουλίδης κάτω από το γραφείο. Να δεις σου αν πάτσε σαστής τον Νίκο σου. Έτσι ξέρεις, είναι άλλος ένα εξελιχτή κουβέντα, αν τα κόσει τα κατούκουλα, άμα σε σχίζει γιατί κελέ μας πας το δόξα πατρί. Και έως εν το κάνει. Προσέχετε, γιατί παρακολουθούμε τα του. Τον Ίκαρος θέματα με τέσσερις συνεργάτηδες του που εμονιμοποιηθήκα. Με απόφαση δικαστηρίου. Τώρα να δούμε. Δεν μου γίνηκε. Προφανώς δημιουργείται το υπόβαθρο υψηλού ρίσκου κάποιοι να μονιμοποιούνται στο δημόσιο και να μένουν, με συγχωρείτε για τη φράση, αγκονοί στη δημοκρατία και στο φορολογούμενο πολίτη για 10, 20, 30 χρόνια. Και μάλιστα με μισθούς 2.700, 3.000 ευρώ, έτσι. Εμείναν μας αγκονοί οι συνεργάτες του Νίκαρ. Θα τις κερώνουμε μια κάσα λίρες, ώσπου να βγούμε σύνταξη. Μα καλά, πώς τα καταφέρνουν και μονιμοποιούνται, σιώ. Ποιον εντούν το κόσμο. Για να το εξηγήσουμε του κόσμου να το καταλάβει, κάνουν συμβόλαια γιατί δεν θα είναι αόριστου χρόνου, θα είναι, θα είναι ορισμένου χρόνου συνεργασία. Κοπανούν ένα 5.000, ένα 4.000, γιατί είναι ορισμένου και μετά γίνονται αόριστου χρόνου με το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Αυτό είναι που θέλετε να πείτε. Και αξίζει ακριβώς και ακριβώς τα βριανή. Πιάνουν τα αδρά τάχα ότι είναι να δουλέψουν για περιορισμένο χρόνο, κάνουν συμβόλαιο και μετά μονιμοποιούνται και με τα ίδια ριάλια, με συμβόλαιο αορίστου και τσακρούν τα βρεξιζόνις. Νίκα ρε μου, μα ήταν που τούτα πακούω, ρε πέντε. Ρε αγαπέ, με τις τέσσερις συνεργάτηδες μου που τις εμονιμοποιείς, εγώ προσωπικά δεν ανακατώθηκα καθόλου. Μα τίποτε λάλλος. Καμία σχέση. Χαπάρι δεν είχα γιατί, ξέρετε, η μια τζαρφότεχνη μου και θα υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Και ξέρετε πολλά καλά ότι εμείς οι άμομοι και αμόλυντοι 95-98 δεν και κάνουμε έτσι πράγματα. Τα χατήρκα δεν μας αρέσκουν καθόλου. Μακριά, για να έχουμε τη συνείδησή μας καθαρή. Γιατί ύστερα θα τζιμούμαστε εύκολα τη νύχτα. Εκτός φυσικά, κι αν πίνουμε δυο δάχτυλα σκάτς, να μας πάρει ο ύπνος, όπως παίρνετε τα μωρά. Γι' αυτό, φορτώστε μου κουρέματα, χρυσά διαβατήρια ταξίδια, με τα τζέτ του Σαουδάραβα, αλλά να χαρείτε. Τούτον αφήστε το πίσω σας. Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Και ξέρετε ότι όταν κοιτάς από ψηλά, μια ζυγή με ζωγραφιά, ζυγή με ζωγραφιά, και εσύ την πήρες σοβαρά. Και εσύ την πήρες σοβαρά. Ούλα τζούλα ρε παιδιά, παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ έτσι να δούμε πετυχημένες φασούδες και να σχολιάσουν. Δώστε μου τις φαραώνες του My Style Rocks. Βούρλο. Τι, έχει πει πολύ χειρότερα. Όχι, όχι, εδώ μέσα δεν θα λέτε τέτοιες λέξεις. Εντάξει, όλα έχουν και ένα όριο. Ναι. Στα σπίτια σ' αυτά. Έτσι, κουδουνάρι μου. Μπράβο, φάκα το σπίτι. Πέτουστα, πέτουστα. Θα κάνει μια την άλλη σύστηση. Δεν μπορείτε να δείτε ωραίο. Δεν μπορείτε να δείτε από μέσα που σημαίνει ότι δεν. Μπορώ άλλο, ε. Αυτό το ύφος εδώ και να κοιτάς αλλού το σου μιλάει κάποιος και αυτά μπορεί να περνάνε κάπου αλλού σε μένα. Όχι, μην μου κοιτάς. Κοίταξε, ξεκαβάλα. Για την αγένεια σου κρίνεσαι. Και νομίζω. Για την αγένεια. Μιλούν τη σωρή πως γιάχνουν καλά τα δεν τα σου. Συμφωνώ. Με τι, αφού δεν έχω προλάβει να μιλήσω. Ναι, μιλήσατε. Α, τελείωσα. Εντάξει. Όχι, μπορεί να συνεχίσει. Όχι, αγάπη μου. Καλά. Αγάπη μου. Όχι. Εσύ αν άκου να δακάσεις την Ηλία να πας στο Βούρκο και να της βγάλεις κομμάτι. Σε πάρτι πήγατε. Μπατσελορέτ. Στο Μπατσελορέτ. Και τι θήκες έτσι σχέδιο. Σιροκουνελούι να πάει με τις φίλες.
Αφήνει τη μάσκα, το λουρίντο, βάζει το λαιμό του αλίσου. Είναι καλύτερο να πάρει κάτι που στο κάψου είναι σωστό, έτσι ώστε να είσαι άνετη, να μπορεί να κινείσαι, θα κάθεσαι. Θα έρθουν σερβιτόροι πάνω από το κεφάλι του να σερβίρουν. Τι σε κοφτεί ένα κόρη μου, αντάπρισε και πάνω πάνω τα κλειδιά. Έμπο το πυρηλίθ, εν τίποτε δικά σου. Άι στην κορούνα τα σερβίρει όπω θέλει και είδα. Δεν ήταν παντό θέμα. Να ανοίξει και το μάτι του σερβιτόρου που να αρχίσει να σερβίρει. Πράγματα και θαύματα. Ναι, αν ξέρω ότι ασχολείσαι έτσι πολλά με το My Style Rocks. Για όνομα του Θεού, Στέλιο. Πολύ λίγο. Δεν τα είδαμε όλα στην Κύπρο. Τώρα έρχεται το καλό. Πήραν τα χρήματα που υπήρχαν εκεί, φαντάζομαι, στο γραφείο. Ναι, πήραν 1.400 ευρώ που, που είχαν πληρωθεί το βράδυ. Ναι. Και πήραν και όλα τα κλειδιά από μια κλειδοθήκη, από τι νεκροφόρε και από ένα φορτηγό. Και μπήκαν στη μία νεκροφόρα, μπήκαν. Στη μία νεκροφόρα την πήραν μαζί, αλλά εντάξει, δεν πειράξαν. Απλά πήραν τα κλειδιά. Εντάξει, τώρα μία νεκροφόρα είναι εύκολο να βρεθεί. Βρέθηκε ή δεν έχετε ιδέα που βρίσκεται. Εντάξει. Όχι, δεν έχει ιδέα κανένα που βρίσκεται. Κύριε Λέσον, παπά μου, με στον τόντο. Επιάν τα λεφτά οι κλέφτες που μπήκαν μέσα στο γραφείο και οι δυο, και μπήκαν μέσα στην νεκροφόρα και φύγες. Νεκροφόρα μόνη ψάχνει. Τι είσαι και κανένα μπλάμα μέσα, ρε κοπέκι. Λαλή σου τώρα, ποιος δεν μπορεί να σταματήσει άμα σε τσακάρι μέσα στην νεκροφόρα, βάλαν και ακάς μέσα στο σεντούτσι. Σώσαν και φύγε. Ποιος δεν να τολμήσει να ανοίξει, να κοιτάξει. Τον χώρο που βρίσκονται οι νεκροί δεν τον πείραξαν. Όχι. Όχι, όχι. Όχι, Νικήτα. Δεν έκλεψαν κανέναν πεθαμένο. Να μονάουν κάμω, να είναι τα ριάλια που θέλει. Εσείς δουλεύετε, φαντάζομαι, με την άλλη νεκροφόρα που έχετε. Έχω δύο. Έχουμε νεκροφόρες και έχουμε τέσσερις ακόμα. Α, έχετε πολλές νεκροφόρες. Θεώρησα, ξέρω εγώ, ότι με την νεκροφόρα δεν θα γίνουν στόχος, κύριε Πέτα. Γι' αυτό το έκανα. Θέλω άλλος... να σου πω κάτι. Πολλές φορές έχουν κάνει διάρρηξη και στο γραφείο και στα κινητήρια. Ναι. Αλλά πρώτη φορά να κλέψουν νεκροφόρα. Πρώτη φορά κλέψα την νεκροφόρα, ακούμε ολόκληρο στόλο. Ούλη η Κύπρος άψαχε την νεκροφόρα. Ακόμα και μέσα στα κανάλια. Μα πού έφαραν και στην Ολάνη, Βελώνη, ο εκπρόσωπος γραφείου Κηδιών. Τι είπε ο άνθρωπος? Είναι νεκροφόρα, δηλαδή όπου και να πας δεν μπορεί να κρυφτείς με αυτό το όχημα. Όχι. Ακόμα και άλλο χρώμα να το κάνεις που κάνουν, που τα αλλάζουν τα χρώματα, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να κρυφτείς με αυτό το όχημα. Καλά καιρός να κάνεις, είναι νεκροφόρα πάλι, δεν είναι ότι αλλάζει. Αν το κόψουν που η μέση, κύριε Πότουτο, μου και κάνουν το πόντιν καρότσα, τσάλουν το τραβιχτήρα. Ή αν το πουλήσουν, το μούτρον στη Σιγκαπούρη και πιντών το και κάνουν το σαλούν και κάτω και καρόν το και δεν τα φέρνουν τα μούτρα από τη Σιγκαπούρη και νόνουν τα και πουλούν. Αφού σήκη και χωρίς ήταν ενωμένα. Όλα, καιρός να υβάψεις πάλι νεκροφόρα είναι τα γέρημα. Εντάξει, λίγο πιο στάιλις, εντάξει. Αλλά θωρείς την ότι κάτι έντερκα. Έχει άπλε το χώρο που πίσω, που νικάς. Είναι και μπράγμα που χώνεται. Εκτός και αν παίρνεις τους μητσούς σχολείων, ας πούμε, να τους σύνδεσαι, πάτε μωρά μέσα, να κάνουν και χαρά από εκεί που εδώ. Αν είσαι κοινιός, μπορεί να παίρνεις τους σύλλους και να εξόρμηση. Άμα είσαι, έχεις φαντασία, μπορεί να σκεφτείς. Πάντως, έγιναν πολλές κλεψές τελευταία. Εκεί στο περιβόλι του, όπου είναι περιφραγμένο, υπήρχαν κλουβιά με κουνέλια και φαίνεται ότι μεταξύ 9 με 10 Μαΐου, άγνωστο πρόσωπο, άγνωστα πρόσωπα, αφού παραβίασαν την καγκελόπορτα του Πεβολιού, πήραν από τα κλουβιά 150 κουνέλια αξίας 3.000 ευρώ. Τα πήραν όλα δηλαδή τα κουνέλια ή άφησαν και κάτι? Ναι, όλα. Όλα τα έχουν πάρει όλα. Όλα, Νικήτα μου, δεν αφήσαν ούτε για δείγμα, να. Για να ζευκαρώσουν να ξανακάμουν άλλα. Επίαν όλοι. Ξία στο στιφάδο να είναι και όμως είχε νόμουν στο νους. 150 κουνέλια πήραν του Ζερεμέ. Δηλαδή, 3.150... 20 ευρώ το κουνέλι, έχουν παρεμάσει άλλα του, α. Έχουν στείλει ένα μήνυμα, ένας καλός προβληματισμός. Μπορεί αυτός με την νεκροφόρα να συνδέεται με τα κουνέλια, την πήρε γιατί είχε αποθηκευτικό χώρο για να μεταφέρει τα κουνέλια. Εύλογο το ερώτημα του τηλεθεατή, κυρία Κυριάκου. Φαντάζομαι δεν έχουμε μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση. Δεν φαίνεται να επανασυνδυώνται τα δύο γεγονότα. Ναι, ήταν εύλογο τώρα το ερώτημα, Νικήτα. Εκεί που ήθελαν να κλέψουν τα 150 κουνέλια, σκεφτεί ότι ήθελαν και αυτό να βάλουν μέσα, κλέψαν και μια νεκροφόρα να βάλουν τους κουνέλους μέσα. Δηλαδή, να το κάνουν γουμάν, ή να μπαν να το κάνουν. Περιπεζούμαστε μέρα μέσω μέρου. Και έγινε το πόθεν έσχες του Προέδρου και τον Υπουργό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλώνει κάτοχος κατά το ίμιση οικία στο Δάλι. Έχτασε 549 τετραγωνικών μέτρων και την ενοικιάζει 3.500 ευρώ το μήνα. Από εκεί και πέρα περιλαμβάνει στη δήλωσή του χωράφια σε γεροσκήπου, χούλου και αναρίτα, που αποτελούν κληρονομιά από την οικογένειά του. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει κανένα αυτοκίνητο στο όνομά του, ενώ δεν κατέχει μετοχές οποιασδήποτε εταιρείας. Να μου ρε, ο κ. Χριστοδουλίδης ούτε ένα αυτοκίνητο δεν έχει να γίνει. Μια μετοχή μπιλέ. Έχει πρήκαν κάτι χωραφούς και από εκεί που στη χούλου, την αναρίτα και στη γεροσκήπου.
Πόσοι φτώσαν τούτη η χώρα σου. Όχι ο Προέδρου μας είναι όφτσερες οι πούντσες. Ανακαλύψαμε ποιος είναι εκείνος που κρατά παραπάνω πούλους όμως. Σε ό,τι αφορά στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πιο εύπορος με βάση την κινητή και ακίνητη περιουσία είναι ο Υπουργός Εσωτερικών. Ο κύριος Ιωάννου δηλώνει κάτοχος χωραφιού στους Αγίους Τρεμιθιάς, οικοπαίδων σε Στρόβολο, Άγιο Αντώνιο και Χρυσελεούσα, συνολικής αξίας πέραν των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και διαμερίσματος στο Βερολίνο αξίας 350.000 ευρώ. Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι επίσης ιδιοκτήτης δύο αυτοκινήτων, μια μοτοσυκλέτας και βάρκας συνολικής αξίας 107.000 ευρώ, ενώ συμμετέχει ως μέτοχος σε 7 εταιρείες. Διατηρεί επίσης καταθέσεις πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Η βάρκα είναι ο τρόλ, λέει της κύριε Ιωάννου μου. Λέει σωτή. Αμα πόθεν έσχες που έχεις όλα, χωράφια, μοτόρες, βάρκες, μετοχές, διαμέρισμα στο Βερολίνο, όλα να λυμιά πενταετία και να αγοράσεις και διαστημόπλιο έτσι όπως πάει. Γράψτε μας τίποτε μας που κρατούμε μία, δεν έχουμε που τον ήλιο μοίρα. Τον πελάσσο είναι και εξάλλος ο τσουρούλιν με τους χούλικας. Οι ποινές, τι θα γίνει με τις ποινές. Τι θα γίνει με τις ποινές. Είναι ποτέ δυνατόν να πιάνεται άνθρωπος ο οποίος επέδειξε τέτοια συμπεριφορά. Τέτοια συμπεριφορά εγκληματική. Και η ποινή ξέρετε ποια είναι. Να πάει να παρακολουθήσει τον επόμενο αγώνα από τον αστυνομικό σταθμό της γειτονιάς του μαζί με τους αστυνομικούς. Δηλαδή δεν φτάνει που έκανε ό,τι έκανε. Θα επιφορτήσουμε και τον αστυνομικό σταθμό να τον ανεχτεί για δύο ώρες να βλέπει ποδόσφαιρο κύριος. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή, διαιρωτάσαι αν κάποιος θέλει να παίξει με το μυαλό σου και να πάει να χτυπήσει το κεφάλι σου πάνω στον τοίχο. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Δεν υπάρχει πραγματικά άλλη. Με αυτά και με αυτά συνεπώς. Τέλος, κάνει. Ηρέμησε, Χρυσακτή μου. Ψυχρέμησε και κοτσίνησες. Έφυγε το γέμα, συνεπώς βγαίνει στην εξίσωση. Πάω στην κεφαλή σου με αυτά και με αυτά. Να λέω να με νευριάσει το πλάνο. Μαν κουβέντα τούτη. Να πιένει στον αγώνα να τα κάνει λιλίτσα, σε πιάνει αστυνομία, τζιπινί σου. Να πάει μούχτιν επειδή σου είναι συνδρομή. Να σου έχουν αστυνομικοί να παρακολουθεί τη μάπα που το αστυνομικό τμήμα. Μα να μην το τιμωρία. Να σε αγωνιστούν για μένα οι αστυνομικοί. Μόνο που το κάνει εικόνα, φτιάνει που τα μοκασίνια σου. Αυτά και με αυτό το τσουρούν. Και με ο δίκιο. Τι να κάνουν όμω οι αστυνομικοί, ρε παιδιά. Εγώ δεν μου έχω αντιληφθεί ακόμα πως περιμένουν να επιβάλλουμε την τάξη απέναντι σε μολότοφ, πιστόλι με φωτοβολίδα, μαχαίρια. Πως περιμένουν να δώσουμε τριαντάφυλλο, να δώσουμε σοκολατάκια. Είμαστε αστυνομικοί. Εξαιρετική ιδέα, παιδιά. Έσυρε πότσα, πιάνει έναν κορμό σοκολατίνε γκανάζ. Έριξε μολότοφ, πιάνει σετ σοκολατάκια με λικέρ. Κράει μαχαίρι, κοτάσου έναν τριαντάφυλλο. Τυλιμένο με στην οθοδέ. Μα εφανταστείτε ποτέ. Να γίνει έτσι κουβέντα. Έλατε, έλατε ρε μωρά μου, έλατε. Να γεια μου ρε παιδί. Εντάξει, με μαραζώνετε, με θέλω να μου αγχώνεστε. Να μου θέλετε να κείτε, να σας παραγγείλω κάτι. Έναν καφέ, ένα χυμό, ένα γλυκό, ένα λίζο. Να ξέρετε, θέλουμε να σας κάνουμε καλύτερους ανθρώπους. Γι' αυτό σας εκαλέσα. Να μπορώ να σας δώσω, παιδί. Να πάει φυλακή. Να πάει φυλακή. Κύριε Λέισο, μπορεί να σε φυλακίσω. Δαμέ, η αστυνομία Κύπρου δημιουργεί δεσμούς με τους πολίτες. Θέλουμε να είστε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. Μα σοβαρό μιλάτε, κύριε. Ναι, να μπορεί να κάνουμε. Και εμείς είναι η δουλειά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε προχτές. Έριξα μια φωτοβολίδα με το όπλο. Μάλιστα, φωτοβολίδα με όπλο ντύπια. Απάνα, σοκολατάκια, ρε παιδί. Ου, έτσι με πραλίνα φουντουκιού, να γλύφει τα δαχτύλια σου. Εσύ, ρε μακρομά, λίγο, ένα μπουρίξε. Μολότο. Εκούσα του τα ούλα. Ένα είχα τίποτε. Είδα το ρε παιδί που τα τρία τα λιώμενα γάμετε τα ζαβλή, Παναγία μου, έσχει πάνω σε τσενεύρο. Μολότο, μολότο, να μου πιάνει εσύ. Απάνα, ή μου, εσύ πιάνει έναν ολόκληρο κόκκινο τριαντάφυλλο. Εμόσκο. Σοβαρό μιλάς τώρα. Ναι αγαπημένε μου, δικό σου. Και να ξέρετε ότι την επόμενη φορά θέλω να βάλετε τα δυνατά σας. Κάμετε την υπέρβαση, κρούστε περιπολικά, σπάστε νηπτήρες, τουαλέτες. Γίνετε χούλιγκαν όλα, να μυρίσει χούλιγκαν όλα. Κάψε μου τον ήλιο, κάψε μου τη σταλίτσα. Και εγώ την επόμενη φορά θα σας τραγουδήσω το χούλιγκαν, ο χούλιγκαν, μ' αρέσεις πως μ' αρέσεις. Και να θυμάστε, α, η αστυνομία Κύπρου σας εύχεται καλές βολές στις επόμενες μολόντοφς. Το νου σας, έλα να μην σκοτώνε εσείς οι συμπάτες σας. Στο καλό, άντε πιένετε και κουτσάτε. Τι ευγενικός. Ούτε στα όνειρα μας έτσι περιποίησε, παιδιά. Έχετε αρμέξει ποτέ, ναι, έχει αρμέξει κανείς. Ναι. Ναι, το καταφέρατε. Ναι, ναι, εσύ μωρέ μου. Και λάθος αρμέψεις. Και λάθος αρμέψεις. Εννοείς ότι δεν έβγαινε τίποτα.
πολύ. Δεν είχε. Παιδιά... Για να βγει. Α, δεν είχε. Τι είχε, Μαρία μου, μπέρδεψε τα φύλλα. Μπέρδεψε τα φύλλα, πήγε σε τράγο. Τι άρεσε. Τι άλλο θα πούσε ο Θεέ μου σήμερα. Ήταν σε τράγο, Χριστιανά μου. Άρμεγε τράγο. Κοτσίτιζε, ναι. Και, το και ο τράγο μπορεί να μπερδευτεί λιγάκι, αν είναι μεγάλο τράγο. Όχι, Παναγία. Αν έχει προσόντα. Ενεπώνεν ο φτωχό ο τράγο. Τράβα, τράβα τον τράγο. Μαρία μου, μα πιάνε στα του τράουλου και καρτέρα να σου κάλει γάλα. Τι έκαμνε του και μαλάξι, τσαμέ, του κάτω, σου ξούλα στον τυρέ. Χαράστη σαν τα νοσά, δηλαδή ρε κουμπαρά, ήρθε αζόκι και κανένα μπάτσον και να βουρού. Να νομίζει ότι είναι τα τσίτο τη κουέλα και τελικά να ήταν οι μάπε του τράγου, ρε παιμά, η όνομα του. Πάλε καλά που του πορτοκλώτσισε να του γυρίσα του και την κλωτσά μέσα που κατομάσελα ο τράουλο να τον αφήκει σε κουδίε. Πάμε στου γάμου. Τέλειωσε το καλοκαίρι, αλλά δεν έχουν σταματήμο. Κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε και ο τρεις. Ναι, έλα γαμπρέ μου, βασίζετε. Ευτυχίζετε, ρε. Και καλώς ζημιά. Πρέπει να πολύ ζημιά. Πάει ο γαμπρός. Εν του μείνε μούτι. Είναι φλατ, επίπεδο. Ένα με ο dance floor. Μαζί σου ρε παρέα μου, εν τον έπιες καλά. Πας στα ζήνισσα σου. Εν τον είσαι όπως τον επόμενο. Έλα Αναστάση μου, όπας. Όχι, εσύ ρε στο ρε Αναστάση. Ρε, χτύπησες του ρε. Ρε, εσύ ρε το μουτζι πάνω κάτω. Ήρθε τον ουρανός φοντί. Εν εξικαβαλίγευσε σωστά, ήβρε με κόντρα, ρε γέπεσε με δικέλα. Πήγαινε όφτσερος. Εφόρνω και γίνεται ματογιάλια κατά νύχτα για στυλ τα μου. Τώρα είναι η στυλ μια και καλά. Πού να δύο μπρος. Γιατί τα γερούθκια μου, είδετε τα είναι τα χώρους εδώ. Με αναστατώνεις και στη φλόγα σου με λιώνεις. Κο με την πνοή μου, το οξυγόνο μου, έλα μάνα μου. Έπιαν τον όπαυλα ο ένας παππούς το άλλον παππούν και κάνουν σβούρες. Έκαμε του τσουάλλον με σοκλείο με τα πόθηκια του Βυζάκο και αμένα με γύρι. Είναι κανέναν κουβάρι. Ρε αγάπες μου, εγλέπετε να χαρείτε ό,τι αγαπάτε γιατί κατά που σας τρώω γινήκετε στραγότωνα. Θες. Εγλέπετε γιατί μη κακονε πέσετε, εν και στρεφεί ευκολά το βουλί. Αρωτάτε με και μένει. Πέτους τα πρόεδρε μου, έχεις δίκη. Εν ήξερω αν το προσέξετε, αλλά τσι παπάες μερακλώνουν που και που στους γάμους. Κύριε Λέισον, παπά μου, πάτερ μου, μα να μου μπει μέσα σου. Διά της τέκνο πας τα ριζόφτια όλα. Εξυμπάρω χεμπόθια σέρκα κάμνη και headbanging με ο κοτσούιν που πεις. Είντα αν κάμνη έτσι πάρτι την ώρα του Ισαΐα χόρευε η Παρθένο. Μιλούμε, έθα μείνει δίσκωση στον τόπο. Οι ειδήσεις δεν μας κάνουν τα χίλια προβλήματα που έχουν τα σχολεία, τώρα προκύψαν κι άλλα. Πήρε φωτιά η συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για την μακροχρόνια σύγκρουση μεταξύ δασκάλων και καθηγητών για την ευθύνη εκγύμνασης των παιδιών του Δημοτικού. Ο προϊστάμενος του τομέα αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Σπύρος Αντωνέλος, ανέφερε: «Επισκέφθηκα πολλά σχολεία και είδα δασκάλες να διδάσκουν γυμναστική με τα κούνια. Δεν γίνεται όσοι διδάσκουν ελληνικά θρησκευτικά μαθηματικά να διδάσκουν και το μάθημα της φυσικής αγωγής». Διδάσκουν γυμναστική με τα κούνιαρκές. Τρεσίκ. Ας πάρω άλλα ζευκάρα αθλητικά να τα αλλάσω. Να δεις όμως ρε παιδιά τη δασκάλα να βουρα πάνω κάτω σου κάνει γυμναστική με εγώ αντιλουπούτα. Ή το ξόφτερνο το high heel. Τώρα τούτο θα πει μόδα στα σχολεία μάλιστα. Τα άλλα όλα τα προβλήματα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Και τελικά κυριάρχησε μια ιστορία που κακώς για το τακούνι της δασκάλας που κάνει γυμναστική. Δεν γίνει αυτό, δεν είναι ενημέρωση. Κοίτα να σου πω την αλήθεια. Τούτου τους αρέσκει κιόλας. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Βλέπω τους. Αυτόν τους αρέσκει. Ο κόσμος είναι κουρασμένος, προσπαθεί να επιβιώσει. Θέλει να ακούσει για τσοκάρα, θέλει να ακούσει για τσοκαρίνες, για τσοκαρίνους, για κασέλες. Αυτά θέλει να ακούσει από τον Ζήψα. Το άθετε, τι είναι αυτό ο κόσμος κουράστη με ούλα. Τα λέει να ακούσει ποτέ τα τσόκαρα, τσοκαρίνι, τσοκαρίνες, κασέλες. Ρε αν πάει ο κύριος Μιλωνάς, έκαμε και σκαρπάρεις. Αρέσκουν του κόσμου, λέει τούτα. Και γεννιέται μου εμένα η απορία. Γίνεται να μένεις οι κανονικούς γυμναστές μες στα δημοτικά σχολεία και να κάνουν τη γυμναστική οι δάσκαλες και οι δασκάλες. Η είδηση έχει πολύ γέλιο.
Άφωνος έμεινε ιδιοκτήτης θερμοκηπίου φαρμακευτικής κάναβης σε περιοχή της Μαγνησίας, αμέσως μετά τη θεομηνία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και ενώ οι χορτολιβαδικές εκτάσεις υπέστησαν τεράστιες καταστροφές, πρόβατα εισέβαλαν σε θερμοκήπιο έξω από τον Αλμυρό Βόλου, στο οποίο καλλιεργείται φαρμακευτική κάναβη καταναλώνοντας 300 κιλά από το οπιούχο φυτό. Το πρόβλημα ήταν πόσο θα κυνηγήσουμε για να φύγουν, γιατί τους άφησε τόσο πολύ που δεν φεύγουν με τίποτα. Σιγά μη φύγουνε. Βέβαια, χαζάρι. Θα αράξουν κιόλας τώρα. Τα πρόβατα να πηγαίνουν πιο ψηλά τα κατσικέγγια μεταξύ. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Μπα. Όλα ναι, μαστουρώσαν τα πρόβατα. Εφάν 300 κιλά χασίσινο. Εξαφανίσαν το ρε να φύγαν καναούρι στην αγορά, είναι βρίσκες. Χαρά στη λισσαρκάν τους έβαλαν τη τσαπούαν και σγάψα κάμαν τα γυαλίνων. Επιέναν αλαγαθκές, αλαγαθκές. Όλα ήταν να πεμπερίζουν κάπως έτσι. Μπέντε λαφουμέντο, μπέντε μαστουριόρε, κομμαντάντε μπέντε κόμεντε. Έχουμε και αποκλειστικά πλάνα από μήνες. Πώς επεράσαν τα πρόβατα μετά το πάρτι με το καναβούρι. Έκανα άλματα από τη χαρά τους που τίποτα εσπάζαν και μέση. Τέφτια νεφορία, δεν ξαναζήσαν ποτέ τους. Είναι συνάουντ. Χωρούν το μαχαίρι και γελούν. Δεν έχουμε παράπονο. Μια χαρά Πάσχα έκαναμε. Με τα κοκορέτσια μας, τη σουβλούα μας. Να μπαίνουν τα κρέατα από την μια, να βγαίνουν από την άλλη. Άντε ρε, καλό Πάσχα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά τι στήκε είναι μελού. Καλό Πάσχα. Άντε μάνα μου και καλό Πάσχα. Έρεξαν τα τενεκούκια εμπίρας που μίλαν ο παρέας και λάρκιαζαν με το βρουτσούι και την εμπίρα μου. Τα τούτη είναι να πιαν τα άντερα τους. Γλυκιά μέλινη σούκλα σου αγάπη μου. Αν την ξανακάμεις φώναξέ μου να δω και εγώ το κυρό μου να δοκιμάσω. Πάντως εδώ έκαμε του φαϊού και του ποτού πας τα αυκιά. Άγγελε, ποια είναι η μάτσι τελεόραση. Άγγελε, ποια είναι η μάτσι τελεόραση. Ρε κομπάρε, ψάνει σας, έτσι σας πιάνει καλό, ε. Μάντα με ψάνει ρε, να με παίξεις ιστορία. Μάντα με ψάνει ρε. Αλλά σαν να μου κέψασε και πήρα τσάς λίγο παραπάνω ρε άγγελε. Ε, όσον πατάει η γάτα.